Σήμερα έχουμε ένα ποικίλο πρόγραμμα. Είμαι μάλλον σίγουρος πως θα σας αρέσει. Και θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ σπάνιο. Ένα γκαλόπ της Σαμπάνιας όμως, που δεν έχει η οικογένεια των Στράους μόνο το προνόμιο να γράφει, αλλά εδώ είναι ο Hans Lumbye. Για την Αίγυπτο που ήταν εξωτική για εκείνη την εποχή, είχαν γράψει βεβαίως την Αΐντα, ο Τζουζέπε Βέρντι, αλλά και το Αιγυπτιακό εμβατήριο Γιώχαν Στράους. Ένα μπαλέτο αιγυπτιακό έχει γράψει και ο Αλεξάνδερ Λουιτζίνι. Thank you.
αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Johann Strauss. Στον Johann Strauss τον νεότερο, το βασιλιά του Βάλς. Αυτή είναι μια πολύ ήρεμη πόλκα που έγραψε, η Νόιε Πιτσικάτο Πόλκα του 1892. Όπως σήμερα συμβαίνει και με τις επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, τις οποίες ακολουθεί συνήθως μια δεύτερη συνέχεια, έτσι και ο συνθέτης έγραψε μία ακόμη πιτσικάτο πόλκα σαν συνέχεια εκείνης που είχε γράψει πριν από 23 χρόνια σε συνεργασία με τον αδελφό του τον Γιώζεφ. Η πόλκα αυτή τώρα παρουσιάστηκε από τον Έντουαρντ σε μια σειρά συναυλιών που ο τελευταίος έδινε τότε στο Αμβούργο. Φαίνεται πως ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία της πόλκας, αν και μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν σχετικές κριτικές, ώστε χρησιμοποιήθηκε αυτή ως χορός εισαγωγικός στο παιδικό μπαλέτο της οπερέτας «Η πριγκίπισσα Νινέτα». Θέλω να δώσετε την προσοχή σας τώρα, γιατί θα σας μιλήσω βασικά για τον Tannhäuser, τη μεγάλη όπερα του Wagner, αλλά όχι ίσως πληροφορίες που έχετε ξανακούσει. Θα σας δώσω κάποιες σπάνιες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ιδίως για το χειρόγραφο του αρχικού σχεδιασμού της όπερας. Tannhäuser λοιπόν. Το χειρόγραφο αυτό του αρχικού σχεδιασμού, του οποίου οι μελετητές του Wagner είχαν χάσει τα ίχνη του, ανακαλύφθηκε ξαφνικά σχεδόν στην εποχή μας, τον Οκτώβριο του 1996. Και βγήκε σε δημοπρασία στις 6 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς από τον οίκο Sotheby's, έχοντας κινήσει το ζωηρό ενδιαφέρον των συλλεκτών όλου του κόσμου. Ήταν γνωστή η ύπαρξη αυτού του χειρογράφου από μια επιστολή του συνθέτη το 1843. Το σχέδιο αυτό είχε αποστείλει ο συνθέτης στον ελβετό μαέστρο Baumgartner με την εξής σημείωση. Μελέτησε το χειρόγραφο
Διαφορετικά δεν θα πας στον παράδεισο. Στις περιπέτειες του Τανχόιζερ, ο Βάγνερ άρχισε να δίνει μορφή όπερας το 1842, βάζοντας αρχικά τον τίτλο «Το όρος της Αφροδίτης», «Der Venusberg». Τον πρώιμο αυτό τίτλο μάλιστα φέρει και το χειρόγραφο που βρέθηκε. Γράφει «Der Venusberg, ρομαντική όπερα σε τρεις πράξεις». Στην αρχή μάλιστα του χειρογράφου υπάρχει η ημερομηνία Δρέσδη 29 Ιανουαρίου 1843, ενώ στο τέλος του υπάρχει και η υπογραφή του συνθέτη, Ρίχαρντ Βάγνερ. Πάντως, η όπερα ανέβηκε για πρώτη φορά στη Δρέσδη μετά από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 1845, με μέτρια επιτυχία, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αποτέλεσε την πρώτη βαγνερική όπερα που ανέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Thank you.
ας μιλήσουμε τώρα για τον πατριάρχη της γερμανικής μουσικής, τον Johann Sebastian Bach και την καντάτα. Σήμερα σώζονται πάνω από 200 καντάτες, αλλά είναι πάνω από 100 αυτές που έχουν χαθεί. Η καντάτα είναι μια μορφή που πρωτοεμφανίστηκε στην Ιταλία το 17ο αιώνα και είναι μια σειρά σόλο φωνητικών μερών με συνοδεία μουσικής. Είναι έργα θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά η καντάτα γενικώς ξεκίνησε ως κοσμικό τραγούδι που περιέγραφε μια απλή ιστορία που αναφερόταν σε κάποιο μύθο. Όταν οι καντάτες έφτασαν στη Γερμανία μέσω των συνθετών που ταξίδευαν, όπως ο Heinrich Schütz, 100 χρόνια πριν από τον Bach, συγχωνεύτηκαν με την εκκλησιαστική μουσική και έτσι πήραν τη θέση τους στη λειτουργία. Ακόμη και ο Bach έχει γράψει πολλές κοσμικές, δηλαδή μη εκκλησιαστικές καντάτες. Αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι μία από τις γνωστότερες και ειδικά το μέρος αυτό. Η καντάτα με αριθμό 147 είναι το έργο που είναι γνωστό ως Jesus, Joy of Man's Desiring. Oh.
αντίπερα όχθη του καναλιού της Μάνχης στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο γεννήθηκε ο Άρθουρ Σάλιβαν το 1842 και έζησε ως το 1900, λίγο πριν το θάνατό του, χρήστηκε υπότης και έτσι σήμερα είναι γνωστός ως Sir Arthur Sullivan. Έχει γράψει κυρίως οπερέτες. Από αυτήν με τον τίτλο «The Tempest», «Η Καταιγίδα», θα ακούσουμε «Τον Χορό των Νύμφων» και «Των Θεριστών». Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να ταξιδέψει με τη μουσική. Επόμενος σταθμός μας, η Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία, όπου το 1855 γεννήθηκε ο Ανατόλη Λιάντοφ. Δεν είναι πάρα πολλά γνωστά για τη ζωή του. Λίγα έργα του έχουν μείνει ως σήμερα και τα θυμόμαστε, το έργο «Μπάμπα Γιαγκά». Να σας θυμίσω ότι η Μπάμπα Γιαγκά είναι η κακιά μάγισσα των παραμυθιών, κάτι σαν τον ελληνικό μπαμπούλα.
η Μαγεμένη Λίμνη, οι Παλιές Μέρες, Κικιμόρα, 8 ρωσικά λαϊκά τραγούδια και η μουσική Ταμπακέρα που θα ακούσουμε αμέσως. Ο Ζιλ Μασνέ μας είναι γνωστός ως συνθέτης όπερας. Όμως έχει γράψει και μη οπερατικά έργα όπως τις ιδυλιακές σκηνές. Αυτή είναι η λαϊκή γιορτή. Thank you.
Μετά και από ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι που κάναμε στο Μπέργεν της Νορβηγίας, μάθαμε περισσότερα για τον Γκρίγκ. Συνοπτικά, ο νορβηγός συνθέτης Έντβαρντ Γκρίγκ γεννήθηκε και πέθανε στο Μπέργεν και θεωρείται ο μεγαλύτερος συνθέτης της Νορβηγίας, ο οποίος παρά τις αρχικές του δυσκολίες να καθιερωθεί ως συνθέτης με όριμο ρομαντικό ιδίωμα, το έργο του διαδόθηκε πλατιά όσο ζούσε και είχε αρκετή δημοτικότητα. Ο ίδιος έζησε κατά καιρούς μακριά από την πατρίδα του και έκανε πολλά ταξίδια, αλλά συνεργάστηκε πολύ με λογοτέχνες, αφού μεγάλο μέρος του έργου του είναι γραμμένο με πηγή έμπνευσης, θεατρικά έργα και ποίηματα. Επίσης, συνεργάστηκε με πολλούς άλλους καλλιτέχνες με σκοπό την ανάδειξη της λαϊκής μουσικής της πατρίδας του μέσα από το δικό του έργο. Έντβαρντ Γκρίγκ, Νορβηγικές μελωδίες. Του επόμενου συνθέτη είναι Αλέξανδρος Μποροντίν. Και αυτός Ρώσος και αυτός γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1833. Μας είναι γνωστός από τους πολοβτσιανούς χορούς του πρίγκιπα Ιγκόρ. Εδώ σήμερα θα ακούσουμε ένα από τα σπανιότερα έργα του και πρόκειται για το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων.
Το μέρος αυτό χαρακτηρίζεται ως νυχτερινό. Ας χαλαρώσουμε για να το απολαύσουμε. Χέντελ, ο Γκέοργ Φρίντριχ Χέντελ, γερμανός συνθέτης, πριν τα 20 του πολιτογραφήθηκε Άγγλος και υπηρέτησε τον βασιλιά Γεώργιο. Στην Αγγλία έχει γράψει τη μουσική του σήματος αυτής της εκπομπής, τη μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα, αλλά και τη μουσική των νερών και πολλά πολλά άλλα. Μεταξύ αυτών, ένα ορατόριο με τον τίτλο «Σολομών», όπου περιλαμβάνει αυτό το θέμα. Λέγεται «Η άφιξη της βασίλισσας του Σαβά», και είναι γνωστό με τον τίτλο του Arrival of Queen of Sheba, αλλά δεν είναι γνωστό
επαναλαμβάνω ότι είναι ένα μέρος από το Ορατόριο Σολομών. Thank you.